Πριν συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Στεφανάδη, είναι εδώ η Άσπα Μπαλέτα, γιατί περνάει μια περιπέτεια υγείας και η μητέρα του Στέλιου Ρόκου, η γυναίκα αφού κίδεψε το γιο της, τον Νίκο, βρίσκεται τώρα στο νοσοκομείο με κορονοϊό. Για πες μας, Άσπα. Νίκο, σύμφωνα με πληροφορίες, εχθές, λίγο μετά από την κηδεία του Νίκου Ρόκου, η μητέρα του Στέλιου Ρόκου ένιωσε έντονη δυσφορία. Όλοι θεώρησαν ότι ήταν λόγω της ψυχολογικής πίεσης των τελευταίων ημερών. Τη μεταφέρανε στο νοσοκομείο της Λίμνου. Εκεί πέρα έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα έχει κορονοϊό. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, ευτυχώς όμως η κατάστασή της δεν κρίνεται βαριά. Και από την άλλη μεριά καταλαβαίνουμε το τι πέρασε η γυναίκα. Ακούσαμε το πώς γίνονταν οι έρευνες, το πώς εκείνη πια σχεδόν περίμενε ότι είχε συμβεί το κακό και αντιλαμβανόμαστε ότι από αυτό που βίωσε και από όλα όσα ακολούθησαν, ο οργανισμός της εξαντλήθηκε, βρέθηκε και με το μικρόβιο του κορονοϊού, να είναι δυνατή και να πάει καλά και για τον γιο της, το Στέλιο που είναι στη ζωή.